Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 17 Απρίλη 2024. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Παίζει εκεί τα κόλπα του στην μεγάλη αυτή ατέρμονη για μας έτσι κονσόλα του ήχου. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τα... με το πληκτρολόγιο, με τις κονσόλες, ας πούμε, είναι μικρά κουμπάκια. Έρχεται η ώρα και λες, δηλαδή, πώς σκέφτεται ο άνθρωπος και πώς μπορεί την κατάλληλη στιγμή να ρυθμίσει το κατάλληλο κουμπί έτσι ώστε να βγαίνει με αυτή την απόδοση η φωνή μας. Και βέβαια, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα εδώ στην ΕΡΤ, αλλά και παντού όπου έχω εργαστεί στο παρελθόν και όσοι δουλεύουμε στα μέσα ενημέρωση, και πρέπει αυτό να το λέμε συνέχεια, αν και δεν γίνεται, είναι ο ρόλος των ανθρώπων που βρίσκονται. Όχι μπροστά από τις κάμερες, αλλά πίσω από αυτές, πίσω από τις κονσόλες του ήχου κλπ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν έτσι το βελούδο της όλης ιστορίας, φτιάχνουν τα πάντα και τα έχουν στο πιάτο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να βγει στον αέρα ακριβώς έτσι όπως βγαίνει. Και αξίζουν πάντα όχι μόνο συγχαρητήρια, αλλά αξίζει πάντα να ξέρει ο κόσμος ότι οι συντελεστές της εκπομπής, οι πραγματικοί συντελεστές της εκπομπής είναι όλοι αυτοί οι ακούραστοι εργάτες μαζί με τους άλλους ακούραστους εργάτες, τους δημοσιογράφους, τους καλούς δημοσιογράφους, παιδιά, γιατί έχει και, άστε τώρα μην το πιάσουμε αυτό, υπάρχει στο χώρο μας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δυστυχώς, και πολύ το λέω με πίκρα, που απλά παίρνει μια ανακοίνωση, διαβάζει, τη μεταδίδει, τη μεταφέρει, ακούει εντολάς και προχωράει. Λοιπόν, σήμερα εμείς θα κάνουμε το εξής, θα γυρίσουμε το ημερολόγιο μας 57 χρόνια πίσω. Έψαχνα να δω τώρα 1967 και έβαλα εδώ, ξέρεις, με τον παλιό τρόπο, την παλιά μέθοδο, να προσθέσω από το 67 μέχρι το 2000, ας πούμε, πόσο είναι, 33 χρόνια, και μετά 24 ακόμα, ωραία, συν 33, συν 24, ίσον 57. Και λέω, καλά, τι σκέφτομαι, ρε φίλε. Και βλέπω εδώ 1967. Δεν σκέφτεσαι, ρε φίλε, πότε γεννήθηκες να το βγάλεις μάνι-μάνι, πριν πόσα χρόνια ακριβώς μιλάμε. 1957. Είχα γεννηθεί περίπου ένα μήνα πριν από τα γεγονότα αυτά που θα σας μεταφέρω τώρα, καθότι η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 17 Απρίλη του 1967. Έρχονται οι Rolling Stones στην Αθήνα σε μια επεισοδιακή έλευση, μια συναυλία η οποία έγινε με τα τυμπανοκρουσιών και διθυράμβων, η οποία δεν έληξε ποτέ, έγιναν επεισόδια, συλλήψεις, άγριο ξύλο, αλλά όλα αυτά δεν έγιναν μόνο την ημέρα της συναυλίας, που θα έχουν να το λένε πάντα στην καριέρα τους οι Rolling Stones, ότι πήγαμε στην Αθήνα το 67, τότε που βρισκόντουσαν στο απάβγασμα της δόξας τους, έτσι. Ήταν δύο συγκροτήματα που κοντράραν τότε, έτσι. Κοντραριζόντουσαν γερά. Οι Rolling Stones, οι πιο άγριοι της rock, και οι Beatles, οι πιο, ας το πούμε έτσι, κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό. Λοιπόν, 16 το Απρίλη, παραμονή, διαχέεται η φήμη ότι θα έρθουν από νωρίς οι Rolling Stones στην Αθήνα. Φρενίτιδα ενθουσιασμού στον κόσμο. Έτσι, έτρεξαν όλοι στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον Mick Jagger και την παρέα του. Επαναλαμβάνω, προσέξτε τις ημερομηνίες, είναι 16 Απριλίου 1967. 5 μέρες πριν από το πραξικόπημα των χουντικών συνταγματαρχών, του Πατακού, του Παπαδόπουλου, του Μακαρέζου και των υπολείπων. Λοιπόν, οι νεαροί ροκάδες ξεχύνονται στην Αθήνα, ψάχνουν τρόπο να φτάσουν κοντά στο Mick Jagger, το ίνδαλμά τους και τους Rolling Stones. Γίνεται το ένα ρίσκο στην παραλιακή λεωφόρο μέχρι να φτάσουν στο ελληνικό, όπου γίνεται πραγματικά εκείνη την ώρα ένα, όπως το λέμε απλά και λαϊκά, ντου, για να μπορέσουν να φτάσουν κοντά στο αεροπλάνο που έχουν ενημερωθεί ότι μέσα σε αυτό βρίσκεται ο Keith Richards, ο Mick Jagger και όλοι οι υπόλοιποι της παρέας των Rolling Stones. Η αστυνομία βέβαια είναι εκεί, είναι μια πολύ περίεργη περίοδος, βρωμάει μπαρούτι, μυρίζει μπαρούτι, φαίνεται το τι θα επακολουθήσει. Και αρχίζει με βίαιο τρόπο να ξυλοκοπεί όποιον έβρισκε μπροστά της. Πέφτει το ξύλο της Αλεπούς στην παραλιακή με γκλόπς,
με τα δακρυγόνα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, που είναι πολύ διαφορετικά από τα χημικά τα σημερινά. Απλά τότε, ξέρεις, ήταν τσούσαν τα μάτια, ανυπόφορα βέβαια, και το μυστικό ήταν να βάλεις βαζελίνη κάτω από τα μάτια για να προφυλαχθείς. Τα λέω αυτά γιατί μεγάλωσα στη Λίμνου, είναι μια κάθοδος, η Λέλας Καραγιάννη όπως λέγεται σήμερα, στην πλατεία Αμερικής, κάθοδος με την Πατησίων, όπου διαδραματίστηκαν φυσικά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και γενικά πολλά γεγονότα τις ημέρες εκείνες με την κατάλυση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, τελικά οι Rolling Stones δεν είχαν έρθει σε εκείνη την πτήση που όλοι περίμεναν, έτσι, ήρθανε πολύ αργότερα και υπήρχε μόνο ο μάνατζερ, ο οποίος βγήκε έξω χαμογελαστός και άρχισε να μοιράσει αυτογράφα. Τι είχε γίνει με τους Rolling Stones? Υπήρχε ήδη στην αστυνομία μία οδηγία ότι προσέξτε, γιατί αυτοί μεταφέρουν ναρκωτικά. Τρεις μέρες νωρίτερα τους είχαν πιάσει να έχουν πάνω τους συνδική κάναβη, μαριχουάνα δηλαδή, τέτοιο απαγορευμένο υλικό τότε, και το λέω το τότε γιατί τέλος πάντων τώρα σε πολλές χώρες του κόσμου όχι μόνο επιτρέπεται αλλά είναι και σημαία, ας πούμε. Πας, ας πούμε, στην Ολλανδία και τρως μια πάστα και σου έχει μέσα φούντα, ας πούμε, και γίνεσαι ντουφέκι. Λοιπόν, συνεχίζω τα επεισόδια στο αεροδρόμιο, να τους διώξουν, αυτό. Και το βράδυ πέφτει νέο σύρμα, ότι έρχονται παιδιά τώρα οι Rolling Stones. Ξανά μάνα, κόσμος στο αεροδρόμιο, κόσμος στην παραλιακή, ξύλο, γκλόπς, επιθέσεις, και μεταφέρεται η όλη ένταση, όχι μόνο εκεί, αλλά και στο ξενοδοχείο Hilton, όπου ακούστηκε και μαθεύτηκε ότι εκεί θα καταλύσει η αποστολή, στο ξενοδοχείο Hilton. Επεισόδια λοιπόν και στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Hilton, πάλι με τους φανατικούς φίλους των Rolling Stones να ψάχνουν με κάθε τρόπο να τους δουν, να φωτογραφηθούν με τα ενδάλματά τους. Και την επόμενη μέρα ξημέρωνε η 17η Απριλίου 1967. Take my
17 Απριλίου 1967. Βρέχει όλη την ημέρα, καταρακτοδός κατά διαστήματα. Κανείς δεν ξέρει αν τελικά θα γίνει ή θα αναβληθεί η συναυλία. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να γίνει. Τελικά, καμία ώρα, μια μισή, άντε το πολύ, βαριά, πριν ξεκινήσει η συναυλία, σταματάει η βροχή. Οπότε οι διοργανωτές αρχίζουν να οργανώνουν τα πάντα και να μπαίνουν σε μια διαδικασία. Όπα, ό,τι προλάβουμε, στείνουμε για να μπορέσουν να βγουν οι Rolling Stones. Το κοινό πληροφορείται ότι θα γίνει τελικά η συναυλία και καταλαβαίνετε τι ενθουσιασμός επικρατεί. Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τα εισιτήρια κοστίζουν 60 και 120 δραχμές κυρίως. Τα 60 καταλαβαίνετε ότι είναι πάνω ψηλά. Δεν έχουν καλή οπτική επαφή. Τον 120 είναι αυτό που έχει ο περισσότερος κόσμος, ενώ υπάρχουν και λίγα εισιτήρια των 500 δραχμών. Ποσό όχι αστείο για εκείνη την περίοδο. Ακριβώς μπροστά από την εξέδρα, δηλαδή στα πόδια των Rolling Stones. Η Χούντα, η οποία προετοιμάζεται για τα χτυπήματά της και είναι οργανωμένη στα πάντα, έχει και το δικό της άνθρωπο στη Δημαρχία της Αθήνας, τον Γεώργιο Πλητά, ο οποίος θέλει να αναλάβει για να δείξει το καλό πρόσωπο προς την κοινωνία το κομμάτι της αιγίδας της συναυλίας αυτής. Και έτσι λοιπόν κυκλοφορούν αφήσεις οι οποίες λένε ότι το ρεσιτάλ των Rolling Stones είναι υπό την αιγίδα του Δημάρχου Αθηναίων κυρίου Γεωργίου Πλητά και οι εισπράξεις θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Από τη μία λοιπόν είναι πανέτοιμη η αστυνομία με τις ευλογίες των ανθρώπων που ετοιμάζονται να κάνουν και το πραξικόπημα να χτυπήσει, να ορμήσει, να χυμίξει και από την άλλη παρουσιάζεται ότι η συναυλία είναι από τα δικά μας τα καλά παιδιά υπό την αιγίδα τους και υπό την προστασία της. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξεκινάει η συναυλία, στις πρώτες νότες επικρατεί παραλήρημα. Διψούσε ο κόσμος, ξεσπάει, είναι 1967, είναι περίοδος μεγάλων εξεγέρσεων και περίοδος όπου βράζουν τα πάντα, έτσι. Και ο τύπος βέβαια, ο συντηρητικός τύπος και πριν και μετά παρουσιάζει το γεγονός ως κάτι το απαγορευμένο, το ροκ συνολικά ήταν κάτι το απαγορευμένο και πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι τρεις μέρες νωρίτερα είχαν πιαστεί για τη χρήση ειδικής κάναβης. Τι χασικλίδες τους ανέβαζαν, τι από εδώ, τι από εκεί. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα ανάμεσα στον συντηρητικό κόσμο το οποίο προσπαθούσε να περάσει μέσω των μέσων ενημέρωσης και προς τα έξω. Ο αριθμός των αστυνομικών είναι απίστευτος, είναι τεράστιος. Λέγεται ότι το μισό γήπεδο ήταν αστυνομικοί και το υπόλοιπο ήταν κόσμος αντιμένοι και άλλοι με την προφύλαξη, δηλαδή σαν απλοί θεατές. Πολλοίς κόσμος βρισκόταν μέσα στο γήπεδο, πολλοίς κόσμος βρισκόταν έξω από το γήπεδο, πολλή αστυνομία, συντριπτικά μεγάλος αριθμός σε σχέση με τον κόσμο έξω από το γήπεδο και στο γήπεδο μέσα μισή-μισή. Ξεκινάμε Wild Horses. Φύγαμε. You feeling all right? Oh, it feels pretty good up here now. It's a bit warmed up a bit. Nice warmed up a bit. We're gonna do something. You wanna hear a sad, sad song? This is a sad, sad song. Child of living, it's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. No, I can't let you.
got my freedom. But I don't have much time. Baby. Απριλίου 1967, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται συναυλία των Rolling Stones. Έχουν πει τα πρώτα τραγούδια, ο κόσμος έχει αρχίσει και βρίσκεται σε παραλήρημα. Οι εφημερίδες της εποχής γράφουν ότι οι Rolling Stones είναι αξίριστοι, άπλητοι και ακούρευτοι, προκαλώντας έτσι το κοινό όσους μπορούσαν να μεταπίσουν εναντίον του διάσημου συγκροτήματος. Στην εφημερίδα Έθνος, η Χριστίνα Λικιαρδοπούλου γράφει στο ρεπορτάζ της. Κάποια στιγμή της συναυλίας ακούσαμε έναν αξιωματικό να συμβουλεύει τους κατωτέρους του, αστυνομικούς, να σπάσουν στο ξύλο όποιον θα χορέψει ή όποιον χειροκροτήσει με περισσότερο ενθουσιασμό και γένετο. Πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία? Λοιπόν, η αφορμή δόθηκε όταν ακούστηκε πλέον το πιο διάσημο τραγούδι της εποχής, τα πιο γνωστά τραγούδια και ενδεχομένως το πιο γνωστό της ιστορίας, το Satisfaction. Ο κόσμος παραλυρεί και όλοι μαζί έχουν αρχίσει και φωνάζουν Satisfaction τραγουδώντας μαζί με τον Mick Jagger. Ο επικεφαλής αστυνομίας, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει αγγλικά, δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει τι του γίνεται, αρχίζει να πιστεύει ότι το πλήθος εκτοξεύει απειλές. «Ρε εσείς», λέει στους αστυνομικούς, «ακούτε τι λένε, σας λένε ότι θα σας φάξουν». Satisfaction, Satisfaction. Λοιπόν, τι κάνετε, καθόσαστε, ορμάτε, βαράτε. Ενώ παίζει το Satisfaction και κάτω πέφτει ξύλο γιατί θα σας φάξουν, όπως έλεγε ο αστυνομικός διευθυντής, ο Mick Jagger κρατάει ένα μπουκέτο κόκκινα γαρίφαλα. Λέει ο μύθος, η ιστορία, θα το δούμε γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές του τι ακριβώς έγινε, και κρατώντας τα κόκκινα γαρίφαλα αρχίζει
και τα πετάει στον κόσμο. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι θεωρήθηκε. Τα έδωσαν, λέει, στο Μικ Τζάγκερ. Δεν γνώριζε εκείνος τι σήμαινε το κόκκινο χρώμα και το κόκκινο γαρίφαλο σε εκείνη την περίοδο στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο. Έτσι μια περίοδο παγκόσμιας εξέγερσης, και το βλέπουν οι χωροφύλακες αυτό και δίνεται εντολή. Ορμάτε κατά πάνω τους, κουμούνια είναι, πιάστε τους, βαράτε τους. Εντολή από τους αστυνομικούς να βαρέσουν στο ψαχνό όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Τώρα ποικίλουν οι απόψεις για το τι έγινε αν όλο αυτό ξέφυγε όταν ο Μικ Τζάγκερ βγήκε πάνω στη σκηνή με κόκκινα γαρίφαλα και έρενε τον κόσμο. Άλλοι λένε ότι είχε κόκκινα τριαντάφυλλα, άλλοι λένε ότι κρατούσε μια ανθοδέσμη την οποία είχε πάρει από τους διοργανωτές ή από τον κόσμο και προσπάθησε να τα επιστρέψει τα λουλούδια αυτά στο κοινό. Άλλοι λένε ότι ο μάναζερ του συγκροτήματος, ο Τόμ Κέιλοκ, ήταν αυτός ο οποίος έφαγε το περισσότερο ξύλο. Άλλοι λένε ότι ο Μικ Τζάγκερ τελικά έγινε τουλούμι από τις γκλοπιές των αστυνομικών. Άλλοι λένε ότι ο κόσμος ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε την πρώτη απρόκλητη επίθεση από τους υπεύθυνους ασφαλείας, ας το πούμε και έτσι. Πέφτει ο διακόπτης, κατεβάζουν διακόπτη. Μαύρο, σκοτάδι, πίσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Διακόπτεται κακήν κακός η συναυλία. Και τώρα υπάρχει ένα πανδαιμόνιο. Προσπαθούν τα μέλη του συγκροτήματος να αφιδαγαδευτούν, να φύγουν, να βγουν σόι και ασφαλείς από αυτή την κατάσταση, την οποία ούτε είχαν ξαναζήσει φυσικά στο παρελθόν, ούτε και είχαν φανταστεί. Αλλιώς δεν θα ερχόντουσαν και στην Αθήνα τη συγκεκριμένη αυτή η χρονική περίοδο, τουλάχιστον έτσι. Φυγαδεύονται όπως στο ξενοδοχείο. Και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δεν γνωρίζουν και τα γεγονότα, δεν γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, δεν τους έχει ενημερώσει και κανένας ότι υπάρχει αυτή η έκριθμη κατάσταση. Ο κόσμος, έχοντας ζήσει τη διακοπή της συναυλίας, συνενώνεται με άλλους που βρίσκονταν έξω από το στάδιο και άλλους, γιατί διαδίδεται ότι βία διακόπτηκε από την αστυνομία η συναυλία των Rolling Stones και κατεβαίνει ένας χυμαρόδης ποταμός ανθρώπων, μια λαοθάλασσα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατευθυνόμενη προς το ξενοδοχείο Hilton, φωνάζοντας το σύνθημα της εποχής «Τσιλιχρήστο παρετήσου». Ο Τσιλιχρήστος ήταν ο τότε διευθυντής της αστυνομίας. Λέγεται και έχει καταγραφεί από μαρτυρίες και δημοσιογράφων της εποχής αλλά και ανθρώπων ότι ο Μικ Τζάγκερ έπαιξε ξύλο με την αστυνομία, έτσι, και ότι τον αντιμετώπισαν σαν έναν από όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδήλωση ή όλοι όσοι βρίσκονταν στις εξέδρες. Δηλαδή δεν είχαν έτσι να δώσουν ένα στίγμα, παιδιά, συγγνώμη, είναι ο μουσικός που έχει έρθει εδώ για να μας διασκεδάσει μέσα από τη συνευλία, ξύλο και όποιο πάρει ο χάρος. This heart of stone, oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. This heart of stone.
this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone, dog. No, no, this heart of stone. You'll never break it, darling. You won't break this heart of stone. Oh no, no, no. You better go. You better go home. Η αστυνομική πλησιάζοντας τον Mick Jagger και πριν αρχίσει να πέφτει το γερό μπερδάκι ξύλο, του φωνάζουν «Στόπρε, στόπρε», που να καταλάβει, παιδιά, καταθέτει ένας από τους παρόντες στη συναυλία, μουλάρι ήταν για να σταματήσει. Και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία, όπου πραγματικά έγινε ένα ανεπανάληπτο πανδαιμόνιο. Ακούγονται πολλά. Λέγεται και μεταφέρεται προς τους Rolling Stones, φύγετε όπως είστε από την Αθήνα το γρηγορότερο δυνατό, γιατί υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να σας συλλάβουν και να σας μπουντρουμιάσουν. Επικρατεί ένας πανικός. Το πρωί ξημερώματα της 18ης Απριλίου 1967 ο Mick Jagger και η παρέα του φεύγουν, αλλά μένει πίσω ένας εκ των Rolling Stones, ο μπασίστας ο Bill Wyman, ο οποίος θέλει να θαυμάσει τον ελληνικό ήλιο και μένει εδώ μαζί με το γιο του Στέφεν, μαζί με τη σύντροφό του Astrid, αλλά και την πρώην σύζυγό του Diane. Μένει λοιπόν η τετράδα αυτή, παιδιά, σου ειδικό μοντέλο αυτό, έτσι, πρώην, νυν, όλοι μαζί και το παιδί. Και συνεχίζουν τις διακοπές τους στον αστέρα της Βουλιαγμένης. Από τις 17 που έγινε η συναυλία μέχρι τις 21 του μήνα που βγήκαν τα τάγκ στους δρόμους, είναι μόλις 4 ημέρες δρόμος. Και με το που βγαίνουν τα τάγκ, μένει εδώ ο Wyman στην Αθήνα και δεν μπορεί να φύγει, είναι αποκλεισμένη. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους στη Μεγάλη Βρετανία, δεν υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές, είναι τα πάντα κομμένα και έτσι οι ξέγνιαστες διακοπές μετατρέπονται σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Προσπαθεί να μιλήσει με τους διοργανωτές της συναυλίας, του λένε ότι ο στρατός έχει κατέβει και έχει καταλάβει κρατικά κτίρια. Ο μουσικός των Rolling Stones του είπε ότι δεν μπορούν να φύγουν, τι θα γίνει, πρέπει να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Τον ενημερώνουν ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα ή μάλλον από τις 6 το απόγευμα και μετά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγει έξω, γιατί μπορεί να τον βρει και κάποια δέσποτη σφαίρα, και παραμένει κλεισμένος εκεί. Τελικά μετά πολλά πολλά και με παρεμβάσεις, γιατί είχε μαθευτεί το νέο και στη Μεγάλη Βρετανία, στις 23 του Απρίλη παίρνει το αεροπλάνο μαζί με την σύντροφό του, την πρώην σύζυγό του και το παιδί του και πετάνε, φεύγοντας και επιστρέφοντας πίσω στο Λονδίνο. Να σας πούμε ότι πριν από την συναυλία των Rolling Stones εμφανίστηκαν και κάποιοι δικοί μας εδώ, έτσι, για να προειδεάσουν. Μεταξύ αυτών και ο Δάκης εμφανίστηκε εκείνη την ημέρα στην συναυλία. Ήταν η Lubog, η MGC, Idols, ο Τάσος Παπασταμάτης και η We5 και, όπως είπαμε, και ο Δάκης. Βγήκαν πριν εμφανιστούν στις 9.30 το βράδυ μπροστά σε τουλάχιστον 10.000, έτσι ήταν η επίσημη ανακοίνωση, θεατές οι Rolling Stones. Σας μεταφέρουμε τώρα αυτούσια το τι έχουν πει για εκείνη τη συναυλία διάφοροι επώνυμοι. Ο Δημήτρης Πουλικάκος σε συνέντευξή του στο Γιώργο Βιδάλη στην Ελευθερωτυπία το 1998 λέει: «Είχα δει τους Rolling Stones στην Αθήνα πριν 31 χρόνια, στις 17 Απριλίου του 67, τέσσερις μέρες πριν το πραξικόπημα. Έγινε στο γήπεδο και ένα επεισόδιο. Ξεκίνησε ένας πιτσιρικάς να πάει μερικά λουλουδάκια στο Τζάγκερ και πέσαν 50 πάνω του. Έριξε ένα χαστούκι ο Τζάγκερ σε έναν αστυνομικό, έγινε ένα τζέρτζελο, πάντως η συναυλία έγινε στο μεγαλύτερο μέρος της», καταθέτει ο Δημήτρης Πουλικάκος. Ο Στέλιος Ελληνιάδης στην Ελευθεροτυπία το 2006, Απρίλιος 1967, ήμουν 16 στα 17. Η έλευση ενός ροκ συγκροτήματος του Βεληνικού των Stones ήταν κάτι το ασύλληπτο σε μια εποχή που ακόμα και ένας δίσκος εισαγωγής αποτελούσε σπάνιο είδος. Η ίδια συναυλία ήταν για μας πράξη επαναστατική. Και αυτό επιβεβαιώθηκε όταν οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω στο Mick Jagger την ώρα που προσπάθησε να πετάξει στις κερκίδες μερικά λουλούδια. Γιουχαΐζαμε όλοι μαζί την αστυνομία, όρθιοι, αδιαφορώντας πια για τις συνέπειες. Έτσι και το βίαιο τέλος της συναυλίας ήταν ηρωικό.
Σε συνέντευξή του ο Μικ Τζάγκερ το 1998 στο περιοδικό Έψιλον και το Φώτια Πέργη λέει ο ίδιος για τη συναυλία: «Τη θυμάμαι πολύ καλά τη συναυλία αυτή. Η σκηνή ήταν στη μέση ενός γηπέδου και είμαστε πολύ μακριά από το κοινό. Έτσι όταν προσπάθησα να δώσω στον κόσμο μια ανθοδέσμη και κάποιοι έτρεξαν να την παραλάβουν, οι αστυνομικοί το παρεξήγησαν και άρχισαν να τους χτυπάνε. Ήταν, βλέπετε, λίγες μέρες πριν από το πραξικόπημα εκεί στην Αθήνα. Ήταν μια παράξενη συναυλία, αλλά δεν ήταν η μόνη παράξενη που δώσαμε την εποχή εκείνη», λέει ο Μικ Τζάγκερ. Σε συνέντευξή του το 98 στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ο Δάκης λέει: «Χριστός και Απόστολος, να ξέρατε πόσα χρόνια πίσω με γυρνάτε. Αλήθεια, πότε είχε γίνει αυτή η συναυλία? Θυμάμαι ότι τραγουδούσα εγώ και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Όταν ολοκλήρωσα την εμφάνισή μου έφυγα. Να φανταστείτε ότι δεν έκατσα καν να τους ακούσω τους Rolling Stones. Δεν με ενδιέφεραν καν. Μου ήταν αδιάφοροι και οι ίδιοι και η μουσική τους», είχε πει τότε στη συνέντευξη ο Δάκης. Και το πώς παρουσιαζόταν τώρα από τα μέσα ενημέρωσης η όλη ιστορία επίσης είναι πολύ σημαντικό. Καταγράφουμε από την εφημερίδα Μακεδονία 18 Τετάρτου 1967. Η επομένη της συναυλίας. Ακούστε ρεπορτάζ. «Άνευ επεισοδίων εδόθη εις Αθήνας. Η συναυλία των Rolling Stones εις το γήπεδο του Παναθηναϊκού εδόθη την εσπέραν συναυλία των αφιχθέντων το απόγευμα Άγγλων Rolling Stones εκτελούντων περιοδίαν ανά την Ευρώπη. Επειδή στα λοιπά ευρωπαϊκά κέντρα που το συγκρότημα είχε δώσει συναυλίας προεκλήθησαν συμπλοκέ και επεισόδια μεταξύ των εξάλλων νεαρών θαυμαστών τους, η αστυνομία έλαβε δρακόντια μέτρα προς πρόληψη της διαταράξεως της τάξεως. Εις το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εις το οποίο είχαν προσέλθει 6.000 και πλέον νεαροί, ευρίσκονται και 1.000 περίπου αστυφύλακες. Το πρόγραμμα διήρκησε περισσότερων των τριών ωρών, μετά το οποίο ευάριθμοι νεαροί επιχείρησαν να εισβάλλουν εις το γήπεδο για να αρπάσουν ισχύρα στα ενδάλματά των. Η αστυνομία όμως επενέβη και τους διέλυσεν». Yeah.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι γενικά υπήρχε έτσι μια δυσκίνητη, δυσκύλια κατάσταση τότε και από την πλευρά των δημοσιογράφων. Φτάνοντας οι Rolling Stones στο αεροδρόμιο, τους υποδέχεται εκεί μια ομάδα δημοσιογράφων, όπου ένας εκ των οποίων ρωτάει τους Rolling Stones που θεωρούνταν έτσι άγριοι, «Συγγνώμη κύριε Τζάγκερ, τι γνωρίζετε για τον Σέξπιρ?» Και απαντάει στον ίδιο δημοσιογράφο αμέσως ο Μικ Τζάγκερ με το ίδιο ύφος, «Εσείς τι γνωρίζετε για τον Όμηρο?» Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή αφιέρωμα σε εκείνη την περίεργη όπως εξελίχθηκε η ιστορία της πρώτης συναυλίας των Rolling Stones εδώ στην Ελλάδα το 1967, 4 ημέρες πριν το πραξικόπημα.